κύριε Γκιόγκα, λέτε ότι είστε ένα από τα θύματα του Λαμπράκη, του εμπόρου αυτοκινήτων στο Κιάτο. Για ποιο λόγο? Γιατί πήγα εγώ το Σεπτέμβριο του 1990 και αγόρασα ένα αυτοκίνητο από το Λαμπράκη, το οποίο μετά από 5 μήνες ήρθε η ασφάλεια κάποια μέρα, στις 6 Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, και μου το κατάστησε το αυτοκίνητο. Χωρίς να ξέρω εγώ για ποιο λόγο μου το κατάστησε το αυτοκίνητο. Και εγώ πήγα φυλακή με το Νοέμβριο του 1993, 2 μήνες φυλακή για το αυτοκίνητο που αγόρασα το Λαμπράκη. Με ποια διαδικασία το πήρατε το αυτοκίνητο? Πήγα στο Λαμπράκη, του ζήτησα ένα αυτοκίνητο, μου λέει το υπάρχει το αυτοκίνητο, το είχε με στη μάτα το αυτοκίνητο. Ήταν χρώματος πορτοκαλί, όταν το πήρα εγώ το αυτοκίνητο. Μου συζητήσαμε τη τιμή, μου λέει ένα 750. Μου δίνει το αυτοκίνητο, μου λέει για να μην πάρεις απόδειξη ή κάποιο χαρτί ή να με πληρώσει ΦΠΑ, πάρε το αυτοκίνητο με αυτά τα λεφτά, εσύ θα μου δώσεις τα λεφτά και εγώ θα σώσω το αυτοκίνητο. Χωρίς να πάρετε απόδειξη λοιπόν, για να γλιτώσετε το ΦΠΑ από το 1,750. Λοιπόν. Στη διαδικασία, στο 6 μηνών, το αυτοκίνητο είχε φτιαχτεί. Ήθελε να το φτιάξω το αυτοκίνητο, να το κάνω. Στους 6 μήνες πηγαίνω, ερχόμαστε για να μας κάνει τη μεταβίβαση. Η οποία μεταβίβαση αυτή δεν έγινε στο αυτοκίνητο. Γιατί δεν γινόταν, τι σας έλεγε? Ας το αύριο, ας το μεθαύριο. Είναι κάποια γυναίκα από την Αθήνα που το έχει αυτή. Λείπει, είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάει για αυτή τη δουλειά, είναι τραγουδίστρια, από ό,τι μας είπε. Και τελικά αυτή η γυναίκα την είδαμε εμείς μετά από 3 χρόνια στα δικαστήρια. Γνωρίσαμε αυτή τη γυναίκα, η οποία δεν ήταν ούτε τραγουδίστρια, ούτε τίποτα. Και αυτή είναι ένα θύμα του Λαμπράκη. Αυτή η γυναίκα. Σε εκείνη δηλαδή τι είχε κάνει? Αυτή είχε πάρει τα χαρτιά μόνο και είχε βάλει στο δικό μου το αυτοκίνητο. Από άλλο αυτοκίνητο. Από άλλο αυτοκίνητο. Τα χαρτιά. Το δικό μου το αυτοκίνητο δεν ήταν ούτε παραποιημένο ούτε κομμένο πουθενά. Εσείς 6 μήνες λοιπόν το αυτοκίνητο κυκλοφορείτε κανονικά. Χωρίς να έχετε άδεια βέβαια. Χωρίς να έχω την άδεια, έχω τη μισή άδεια που μου έχει δώσει ο Λαμπράκης, στην οποία μου την πήρε η ασφάλεια. Πώς σας συλλαμβάνει η ασφάλεια? Δεν ξέρω, αυτό είναι τρόπος δικός του. Γιατί? Του Λαμπράκη. Δηλαδή τι, σας κάρφωσε ο Λαμπράκης? Μάλλον έτσι κάνει ο Λαμπράκης. Δίνει τα αυτοκίνητα. Και σε 6 μήνες ή 7 μήνες παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει: εκεί υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Πόσοι άλλοι το έχουν πάθει αυτό? Πολλοί άλλοι. Εδώ στην περιοχή? Εδώ στην περιοχή, εγώ, οι αδερφοί μου και κάποιος άλλος από εδώ. Πήραμε ένα αυτοκίνητο τον κύριο Λαμπράκη, το οποίο ήρθαν και μας το κατασκεύσαν η ασφάλεια της Κορίνθου. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έγινε η κατάσκευση. Και μας το έχουν στο τελωνείο της Κορίνθου. Το πήρα την ίδια περίοδο που το είχε πάρει ο αδερφός σας? Μετά από 3 μήνες, 4 το πήραμε εμείς το αυτοκίνητο. Όπου δεν είχε βγει δηλαδή ότι το αδερφού σας είναι κλεμμένο? Όχι, τίποτα. Δεν ξέραμε τίποτα. Ο κύριος Λαμπράκης κάνει ό,τι θέλει, του αρέσει να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει τον καλύπτει η ασφάλεια της Κορίνθου. Γιατί όταν εγώ πήγα και του είπα ότι το αυτοκίνητο το πληρώσαμε, είχαμε τα χαρτιά όλα του αυτοκίνητου και το αυτοκίνητο μας το πήρανε. Μου λέει μην κάνετε τίποτα και θα τη βρούμε την άκρη. Οπότε εμείς δεν κάναμε τίποτα και αυτοί δουλεύανε πίσω από την πλάτη μας. Πρώτη φορά ακούω για τον δρόμο. Σου μιλάω επί λόγου τιμή στα παιδιά μου ότι αυτά τα δύο ονόματα πρώτη φορά τα ακούω. Μάθαμε ότι είσαστε ο φίλος του Γκιόγκα του Θανάση. Ο οποίος έχει πέσει θύμα του Λαμπράκη και μας είπε ότι εσείς έχετε μιλήσει με τον Λαμπράκη για την υπόθεσή του. Ναι, έχω μιλήσει μαζί με τον Λαμπράκη. Έχουμε πάει μαζί με τον Θανάση και τον έχουμε βρει για να μιλήσουμε τι θα γίνει για το στο δικαστήριο. Δηλαδή, να πει την αλήθεια ο Λαμπράκης ότι το αυτοκίνητο δεν το έχει κλέψει ο Θανάσης. Ότι το έχει αγοράσει από τον Λαμπράκη. Ότι το έχει αγοράσει από τον Λαμπράκη το αυτοκίνητο για να βρεθεί μια άκρη, ας πούμε. Για να μην ξαναπάει πάλι φυλακή, γιατί ο Θανάσης αυτή τη στιγμή έχει μια οικογένεια 5 παιδιών. Και το ένα το παιδί θέλει αυτή τη στιγμή να το βγάλει στη Γερμανία. Για ποιο λόγο? Για ποιο έχει κάποια παραλυσία στα νεύρα. Και δεν μπορεί το παιδί τώρα να το πάρει, να πούμε, και να το πάει στη Γερμανία. Τι σας είπε ο Λαμπράκης όταν τον συναντήσατε? Εμένα προσωπικά, όπως μιλούσε εκεί μαζί με το Θανάση και με τον πατέρα του Θανάση, πήγα και το κάνω μια ερώτηση εγώ. Το Λαμπράκη, του λέω, το αυτοκίνητο του λέω, ήξερες ότι είναι μαϊμό? Και μου λέει ναι, το ήξερα. Του λέω τότε το αυτοκίνητο γιατί το πούλησες στο Θανάση? Και δεν μου έδωσε απάντηση, απλώς μου κούνησε το κεφάλι και έσυψε και δεν μου καμία συζήτηση. Δεν έδωσε επέκταση στο θέμα. Έχουν υπάρξει αρκετά θύματα εδώ στο Σοφικό, από το Λαμπράκη. Ναι, είναι η αδερφή, ο γαμπρός του Θανάση και είναι κι άλλος ένας εδώ στο χωριό. Δεν έχει συγγένεια με τους... Όχι, δεν έχει καμία συγγένεια με τους άλλους. Και αυτός που είναι ακόμα... Αυτός δεν έχει καθαρίσει ακόμη με το Λαμπράκη. Ναι. Με το δικαστήριο για τέτοια. Αυτός περιμένει τώρα να πάνε ανακριτές, να πάει να δώσει καταθέσεις για τέτοια. Κινδυνεύει και αυτός δηλαδή να πει φυλακή. Κινδυνεύει και αυτός ο άνθρωπος να πάει φυλακή. Αποδείχθηκε και αυτό το αυτοκίνητο να κλεμμένο. Ναι. Έχει αποδειχθεί. Εσείς τώρα που έχετε την υπόθεση, κάνατε 2 μήνες φυλακή. Κάναμε 2 μήνες φυλακή, ναι. Η υπόθεση πού είναι? Η υπόθεση στα δικαστήρια, η οποία δεν έχετε ούτε στο δικαστήριο έρχεται, ούτε οι μάρτυρες έρχονται αυτοί που με κατηγορούν, κανένας. Δεν έχει κλείσει δηλαδή, εσείς προφυλακιστήκατε. Ναι, προφυλακίστηκε και εγώ ακόμα έξω με εγγύηση. Και περιμένω εδώ τι θα γίνει.
Α, είστε με εγγύηση. Πόσα σε έχει κοστίσει αυτή η ιστορία? Γύρω στα 10 εκατομμύρια έχει στήσει αυτοκίνητο, δικηγόροι για αυτά. Πόσα παιδιά έχετε εσείς? 5. 5 παιδιά. Πατέρας 5 παιδιών λοιπόν. Μάλιστα. Μπαίνετε φυλακή για ένα αυτοκίνητο που έχετε αγοράσει και σας κατηγορούν ότι είναι κλεμμένο. Μάλιστα. Τι κάνετε από εκεί έπειτα, πόσα μήνεστε εσείς? Τι να σας πω, ό,τι και να σας πω. Τι κάνετε? Τρέχω, πληρώνω. Πάω σε δικηγόρους, πάω σε αστυνομίες, δεν με γνωρίζει κανένας όταν μιλάμε για όνομα Λαμπράκη. Προσπαθήσατε να βρείτε το Λαμπράκη? Πολλές φορές. Το βρήκαμε, μιλήσαμε. Τι σας είπε? Μου είπε για μια πατέντα. Έχει μια πατέντα αυτός για να γλιτώσω εγώ κι αυτός. Δηλαδή τι πατέντα? Έχει κάποιον δικό του. Τι δικό του? Έχει κάποιον δικό του στην ασφάλεια. Σε ποια ασφάλεια? Δεν ξέρω, δεν μου είπε για ποια ασφάλεια μου είπε. Αλλά έχει κάποιον δικό του να κάνει μια πατέντα την οποία θα καθαρίσω εγώ χωρίς να ξαναπάω φυλακή και αυτός και να κλείσει η ιστορία. Έχει δηλαδή δικούς του ανθρώπους στην αστυνομία. Ναι. Αυτό σας το δήλωσε ο ίδιος. Ο ίδιος. Πώς το αποδεικνύουμε εμείς? Έχουμε και ένα μάρτυρα που είχαν πάει μαζί στο κιάτο. Έξω τον αδερφό μου φυλακή με 5 παιδιά. Τρέξαμε για να το βγάλουμε τη φυλακή. Εσείς ακόμη δεν έχετε πάει. Αλλά θα πάμε κι εμείς. Πρόκειται να πάμε, αφού μας έχει φέρει στην άκρη. Αλλά εγώ το μόνο που έχω να πω στον κύριο Λαμπράκη και στον κύριο Τσίτο ότι θα τους σκοτώσω και τους δύο. Εάν θα κλείσει τον αδερφό μου μία μέρα φυλακή, θα τους σκοτώσω και τους δύο. Τορκίζομαι στα 5 παιδιά του αδερφού μου. Το λέω εντύμως. Όχι κάμερα, οτιδήποτε να με πάρει, θα το πω. Περάσαμε τόσο δύσκολα 2 μήνες ο αδερφός μου φυλακή. Όχι μόνο γιατί δεν είχαμε ταΐσει τα παιδιά, αλλά τρέχαμε κιόλας και χτυπήσαμε όλες τις πόρτες. Για να βγάλουμε τον αδερφό μου τη φυλακή. Εσείς έχετε έρθει σε επαφή με τον κύριο Λαμπράκη μετά τα επεισόδια αυτά τα γεγονότα? Εγώ τον κύριο Λαμπράκη τον είδα όταν έγινε το δικαστήριο του αδερφού μου και τον απείλησα κιόλας να τον σκοτώσω. Και έκανα πάνω ότι θα τον σκοτώσω και θα τον σκοτώσω αλήθεια. Ο άντρας μου το βρήκε και του λέει θα το τακτοποιήσουμε για να είναι το θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένετε δηλαδή το δικαστήριο τώρα? Περιμένουμε το δικαστήριο και μέρα με τη μέρα περιμένουμε να πάμε όλοι μέσα. Αυτή λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι η ιστορία, φοβερή ιστορία, φοβερές οι αποκαλύψεις, ατράνταφα στοιχεία, τα έχουμε στην κατοχή μας. Έγγραφα, μαγνητοταινίες, τα πάντα. Και βέβαια θα κληθεί κάποια στιγμή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Παθεμελής, διότι εκεί πρέπει να φτάσουμε. Είναι απίστευτο να υπάρχει μια ολόκληρη συμμορία κλεφτών αυτοκινήτων, να οδηγούνται κάποιοι άνθρωποι στη φυλακή που αγοράζουν αυτοκίνητα από αυτούς τους ανθρώπους και μετά οι ίδιοι αυτοί κλέφτες τους καταγγέλνουν στην αστυνομία ότι είναι κλεμμένα τα αυτοκίνητά τους. Και όλοι να παραμένουν ελεύθεροι και να κυκλοφορούν ανενόχλητοι, διότι καταγγέλλονται εδώ πέρα αξιωματικοί της αστυνομίας που συμμετέχουν σε αυτό το κύκλωμα, σε αυτή τη συμμορία. Απίστευτα πράγματα. Όμως δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την ιστορία έτσι, παρά τις όποιες απειλές εκτοξεύονται αυτή τη στιγμή. Εδώ όμως θα διακόψουμε και πάλι για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά είμαστε κοντά σας.